έχουμε πάρει παραμάζουμε όλα τα γήπεδα, ρε φίλε. Τι θα γίνει. Ναι, να σου πω κάτι. Να το κάναμε και με νίκες όμως, έτσι. Μας έχουν γλεντήσει τα τελευταία. Η αλήθεια είναι τελευταία δεν τα πάμε τόσο καλά. Ναι. Αλλά ήρθαμε εδώ πέρα στον Πανσεραϊκό, στο γήπεδο του Πανσεραϊκού, στην καρδιά των Σερών. Σωστά. Για να αντιμετωπίσουμε αμυντικούς και μέσους. Ποιοι είναι όμως. Ομάδα αμυντικών. Ναι. Τάσος Αυλονίτης, Παναγιώτης Δελιανίδης. Πολύ καλά, παιδιά. Η ομάδα των μέσων. Ναι. Βίκτορ Στίνα, ναι. Διεθνής Μολδαβός, Σάββας Μούργος. Φίλε, αυτή είναι πολύ διεθνής. Είναι international γενικά, έχουν εικόνες πολλές. Έχουν παραστάσεις, αλλά και εμείς, ρε φίλε. Όταν παίζαμε στα χόρτα εκεί και στα ξερά, στα βήτα τοπικά ήταν άσχημα. Μια χαρά και παραστάσεις έχουν γίνει. Κάτι, πάμε να το κάνουμε μια φορά να νικήσουμε. Άντε. Το πρώτο challenge είναι μια κατάσταση ένας εναντίον ενός, η οποία επιβραβεύει τόσο την επίθεση όσο και την άμυνα. Αν ο επιθετικός σκοράρει, τότε δίνει στην ομάδα του ένα πόντο, ενώ αν ο αμυντικός τον κόψει, τότε κερδίζει τον πόντο αυτός. Αν υπάρχει τελική που δεν καταλήγει στα δίκτυα, τότε βαθμός δεν δίνεται πουθενά. Η ομάδα με τους λιγότερους πόντους στο τέλος του challenge μένει εκτός τελικού. Ζευγαροχεράκια. Περίμενε, Βίκτορ, πες ζευγαροχεράκια. Ζευγαροχεράκια. Ωραία, εγώ είμαι Σαββρο. Δώστε, παίξτε εσείς οι δύο πρώτοι. Εσείς οι δύο πρώτοι. Θέλω να σας δω. Δεν θέλουμε να μην βάλει γκολ, θέλουμε να πάρουμε πόντο. Πάμε, Σαββα. Πέσε! Πάει! Κάτσε ρε, φίλα, πες το δύο μέρες, δεν κατάλαβα. Αυτό μετράει, δηλαδή δεν μετράει. Να πω κάτι, την πήρε. Απλά δεν τη συνέχισε, γι' αυτό συνέχισε. Ωραία, so is one point for Emilios. One point. Γιατί. Είναι δίκαιος, είναι δίκαιος. Σάββας ο δίκαιος. Σάββας Μούργος. Οι πληροφορίες μου και εγώ σε αυτές τις πληροφορίες δεν κάνω ποτέ λάθος, να ξέρεις. Λένε ότι βρέθηκε στην Arsenal. Ναι. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έχεις δει ποτέ σε προπόνηση. Φαντάζομαι ότι έχεις κάνει με πολύ πράγμα προπόνηση. Την εποχή που ήμουνα ήταν ο Σάντσες, ήταν ο Ζιλ. Ναι. Για μένα στην προπόνηση ήταν ο Σάντσες. Ο Αλέξης. Ναι. Τρελή εμπειρία. Ναι. Και πιστεύω ήταν τις καλύτερες χρονιές τότε στην Arsenal. Ισχύει. Πήγαινε στην προπόνηση με τα χίλια. Το Μολδαβό, το δικό σου. Το Μολδαβό. Είναι και μαζί μου στην ομάδα. Ναι. Θα σκίσουμε σήμερα. Να ξέρεις. Ένα πόδι, α! Θέλω φυγές. Κοίταξε με λίγο. Το καλός κομμάτι είναι αυτό, όχι αν. Ναι, εδώ θα δείξει. Για να καταλάβω τώρα, εμείς πατάμε γήπεδο Super League ή Super League 2, γιατί έχω μπερδευτεί. Εσύ, εμείς θα κάνουμε αυτό που μας συμφέρει. Αν νικήσουμε, θα λέμε ότι νικήσαμε παίχτε Super League. Αν χάσουμε, θα λέμε ότι χάσαμε από παίχτε Super League. Άρα είμαστε Super League. Άρα είμαστε Super League. Είναι γήπεδο Super League όμως. Και είναι και χαλή. Δεν ξέρω αν το κάνανε για μας, αλλά είναι χαλή. Ναι, και πρακτικά. Είμαστε σε ομάδα Super League. Έχει ανέβει μαθηματικά το και τόσο καιρό. Και εντάξει, αυτές οι ομάδες λείπουν επειδή είναι επαρχιακές. Γιατί έχει κόσμο να τις στηρίζει. Και σίγουρα θα γεμίζει, δεν μπορεί. Πιστεύω θα γεμίζει. Και είναι τώρα, έχει μια πενταετία ουσιαστικά που πάει η ομάδα πολύ καλά, ρε παιδί μου. Δηλαδή από γάμα εθνική πήρε τις κατηγορίες. Καινούργια διοίκηση και τα σχετικά. Ναι, και φέτος είναι ασυνήθιστα εύκολη άνοδος για πέντε εθνική. Δηλαδή στη β' εθνική ομάδα ταλαιπωρούνται. Φέτος δεν ταλαιπωρήθηκαν καθόλου. Και έχουμε και γνώριμο, ένα ευγενέστατο κύριο. Ελπίζω να είναι το ίδιο ευγενέστατο και στο τερέν. Εντάξει, ρε. Να σου πω κάτι. Το καλό μας στοιχείο ποιο είναι. Του ένα μέναν είναι, ρε φίλε, του ένα μέναν. Δεν κόβει τραπέζι, 30 είναι. Αυτό είναι ιταλικό σεμινάριο. Defense. Ότι θα βγω στο σημείο που πιστεύω αν χαθώ θα χαθώ. Πέσε όλοι. 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 Χειρότερο μαρκάρισμα που έχω δει στη ζωή μου. Δεν είδες που τον έστειλα. Εγώ τον έστειλα εκεί. Δεν τον έβγαλα. Έλα τώρα. Έλα με τώρα. Μπράβο. Ήτανε πολύ καλό. Αλέξανδρος Τσομπανίδης, τι θέλεις για να κάνουμε εδώ κανένα μαγικό? Θα το δούμε μετά. Κάτσε να γίνει και το βλέπουμε μετά το κανονίζουμε. Πρέπει να πάμε τελικό, το γνωρίζεις. Πώς ήταν η εμπειρία σου φέτος εδώ? Ωραία, πολύ ωραία. Ποια ήταν η καλύτερη στιγμή? Τώρα που. Χαράς. Καλύτερη στιγμή χαράς. Τώρα που βαθμολογικά βγήκαμε πρωταθλητές.
Κάτω από τα δοκάρια δουλεύετε καλά. Πολύ καλά. Το πόσο καλά δουλεύετε, θα το δούμε εδώ τώρα. Φανεί σήμερα, ναι, ναι. Φανεί σήμερα, έτσι. Μπράβο! Εμιλιέ, πρέπει να φέρω πόντο στο σπίτι. Είναι στόπερ, έλεος. Δοκάρι ρε φίλε. Κούπα, κούπα. Αλλά πάρ' τα βραγιά, ξεφτέλεσέ τον, αγορείς. Στο β' τοπικό, εγώ παίξω μεγαλύτερο. Εγώ τουλάχιστον το φέρνω χ. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον το φέρνω χ. Μην με κάνεις καμιά ερώτηση που δεν ξέρω, πάμε παρακάτω. Όχι, θα σου κάνω μια ερώτηση που ξέρεις πάρα πολύ καλά. Okay. Αλλά εγώ δεν ξέρω. Ωραία, πάμε. Εμένα με κοροϊδεύουν όλοι. Okay. Επειδή είμαι δεξιμπάκ. Ωραία. Είσαι δεξιμπάκ. Ναι. Επαγγελματίας. Okay. Τι να κάνω για να αποφύγω το να παίξω δεξιμπάκ, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ ήθελες και έγινες δεξιμπάκ. Όχι, ήμουν δεξί εξτρέμ. Και γιατί έγινες δεξιμπάκ. Δεν την έβαλα αυτό. Ναι. Και πήγα πίσω. Σαν να ακούω τη δικιά μου ιστορία, για πες τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό και θα ξαναπάμε μπροστά. Δεν ξέρω, καλή ερώτηση. Πρέπει να το σκεφτώ, πρέπει να το σκεφτούμε. Ναι. Τι είναι το καλό σου χαρακτηριστικό και γίνεις μπακ, ρε παιδί μου, τι πρέπει είμαι να γίνεις μπακ. Είμαι γρήγορος, ναι. Και μ' αρέσει να έχω χώρο, οπότε από πίσω που βγαίνω, ναι. Έχω πιο ελεύθερο χώρο. Άρα σήμερα θεωρητικά τα παιχνίδια σε ευνοούν, άμα είσαι γρήγορος. Ναι. Κοίτα, μ' αρέσει, επειδή είναι επιθετικό μπακ, μ' αρέσει περισσότερο να κάνω επίθεση παρά άμυνα. Okay. Νομίζω ότι σε ένα εναντίον δεν έχει ελπίδα. Αλέξανδρε το βγάζει. Σάβα! Πάμε, Σάβα! Στραβοπάτησα, να ξέρεις κόβε, κόλλησε το πόδι μου κάτω. Δεν έχουμε σταυρώσει πόντο, ρε. Hey, but you... Bro, what is this? Hey, Yamu, come on, πάμε του μου! Σάβα, πάμε ρε, καλτέ. Σάβα, μάτσα! Δεν κάνει, βάλτε με, δεν κάνει. Πάλι τελευταίοι ρε γάμος. Έχω βαρεθεί να είμαι τελευταίος. Βίκτορ Στίνα, σωστά. Ναι. Ναι. Από πού είσαι, Βίκτορ? Από Μολδόβα. Μολδόβα, αλλά σε βλέπω, ναι. Μιλάς άψογα ελληνικά. Ναι, λίγο. Πόσο καιρό μένεις στην Ελλάδα? Ένα χρόνο και μισό. Ωραία, λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιοι είναι οι τρεις καλύτεροι παίκτες του Πανσεραϊκού αυτή τη στιγμή.
Σαβαμούργος. Σαβαμούργος, number one. Ναι. Πεταυρακής. Οκ. Και Άγγερος, Οικονόμ. Οικονόμ, number three. Ναι. Βίκτορ, στην Αγουέρ. Ναι. 10. Αν θέλετε να μας βλέπετε σε περισσότερα γήπεδα σαν και αυτό, αλλά και να συναγωνιζόμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο, αν φυσικά σας άρεσε, ένα subscribe στο κανάλι, καθώς και να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι καινούριο. Το δεύτερο challenge είναι ένα τελείωμα δύο επαφών. Ο παίχτης της μίας ομάδας βγάζει πάσα στον αντίπαλό του προσπαθώντας να τον δυσκολέψει και εκείνος πρέπει να βάλει γκολ με δύο επαφές και εντός του ημικυκλή. Κάθε γκολ δίνει ένα πόντο. Τράει! Στεναχωριέμαι που δεν πήγαμε τελικό. Αυτά που βλέπω τώρα θέλουμε κολλήρια, έτσι. Παίξτε καλά! Σάβα, για έλα. Πάμε, Σάβα! Μπράβο, ρε Σάβα! Τάσος Αυλονίτης. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε παρέα σε αυτό το γήπεδο. Τις προάλλες μου είπες ότι ο δυσκολότερος παίκτης που έχεις αντιμετωπίσει είναι ο Όζημεν. Ναι, αλλά με παίκτης β' τοπικό δεν έχεις παίξει ποτέ. Άντε, να είσαι εδώ. Αυτή που μας έφερε σήμερα είναι καλή. Πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Και οι τρεις τους, μόνο εγώ δεν είμαι. Αλλά θα προσπαθήσω να σας διαψεύσω γιατί ακούω πολλά ειρωνικά σχόλια για μένα. Και θα το γυρίσω το. Θα βγω πρώτος. Ωραία. Και κάτι που ξέχασα να πω. Συγχαρητήρια για την άνοδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Το τρίτο challenge είναι η απευθείας εκτέλεση φάουλ. Κάθε ομάδα έχει 4 προσπάθειες, με κάθε γκολ να δίνει ένα πόντο. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που έχει αθρηστικά τους περισσότερους πόντους στα δύο τελευταία challenges. Σε περίπτωση ισοπαλίας, έχουμε πέναλτι. Πολύ καλωριακά έτσι. Παναγιώτη, είσαι πολύ καλή. Παναγιώτη, πολύ καλή προσπάθεια. Εδώ είναι πέναλτι. Και η μπάλα βρίσκεται το πουλί. Διαφανέα! Διαφανέα! Τιόμπα! Βασιζόμαστε σε σένα! Μπορείς να μου κάνεις μια έξω εδώ, να σε βαρύσω το χώρο. Τσάμπα, στάθηκε πιο έξω. Αν τον βάλεις το πήρατε, γκολ πέρα. Ένα γκολ. Θέλουμε απλά γκολ. Βάρε, Σάβα, ένα. Όχι, ρε. Τι. Ναι, πάμε ένα. Θα δεν είμαι το χαρτί. Και ο Βάρα βρίσκει το πουλί. Τι ήταν αυτό, ρε. Φίλε, να σου πω κάτι πριν, δεν έχασα ούτε ένα πέναλτι. Έλα. Τι είναι αυτό, ρε. Αν το χάσεις, τελειώνει. Αγώ, αγώ. Δεν είμαι, ρε. Τι να μπορεί απλά. Τα βάζα. Τσόπα, βάζα. Τσόπα, 100 ευρώ. 100 ευρώ τώρα. 120 ευρώ. 100 ευρώ. Πότε, πότε πάμε. Σάβα, πάμε, παιδιά! Εγώ θέλω, εγώ θέλω. Εγώ θέλω. Εγώ θέλω. Ένα!